Γεια σας παιδιά, Jimmy Boy εδώ, και τα λέω εδώ, αυτή τη φορά εννοώ εδώ στη Βουλγαρία. Πάμε λίγο να σας εξηγήσω όμως πώς βρέθηκα εγώ εδώ και τι έγινε στους αγώνες. Είμαστε λοιπόν στην πόλη της Βράτσα, στη βόρεια πλευρά της Βουλγαρίας, όπου υπάρχει αυτή η πανέμορφη πίστα με την υπέροχη αυτή θέα. Βρεθήκαμε λοιπόν με τα παιδιά της Atlas Racing πίσω στη Θεσσαλονίκη, μας κέρασαν και κρουασάν, είναι γούρι, μην το ψάχνεις, και ακολουθώντας τα περίεργα σήματα του Μάνου, φύγαμε για Βουλγαρία. Γράφαμε το σύνολο. Μαλάκα δεν γράφαμε το σύνολο. Αλήθεια. Ας ξαναδείξουμε τον Δημήτρη με αγκαλιά με τα κρουασάν. Ο Δημήτρης αγκαλιά με τα κρουασάν, ενώ εγώ τους έπριζα σε όλη τη διαδρομή με τους κανονισμούς. Έλα και φτάσαμε σύνορα προμαχώνα, εδώ είμαστε ρε. Εδώ είμαστε, κάπου κατά εδώ πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, εντάξει, τίποτα πολύ ιδιαίτερο μέχρι στιγμής, απλά είδαμε ένα τουμπαρι... Αυτό, ένα τουμπαρισμένο αμάξι. Τι άλλο είδαμε? Α, τις φάτσες του Γιώργου και του Μάνου και του Τάσου όταν εμείς περάσαμε έτσι απλά από τα διόδια, επειδή ο... Πού να σου λύσει, να το... Έχει την κάρτα και περάσαμε free από τα διόδια, ενώ οι άλλοι αναγκάστηκαν να σταματήσουν για να πληρώσουν. Μην κλέβεις τη στρατηγική μας, μαλάκα, να πάρεις δέκατα. Κάναμε μια στάση σε σούπερ μάρκετ για ένα εφοδιασμό και φτάσαμε σπίτι. Τι έχουμε εδώ? Τρώγε, τρώγε. Ούτε ο Χριστός τέτοιο δείπνο, ρε. Η θέα από το παράθυρο το πρωί ήταν μαγευτική. Αν ένα πλάνο αξίζει, είναι αυτό με μια γάτα μέσα. Όχι, μόλι κάποιοι θα χέσει. Κάποιοι είχαν την ανάγκη να σιδερώσουν πριν πάνε πίστα, κατά τα άλλα οι υπόλοιποι απλά ντύθηκαμε και φύγαμε. Και φτάνουμε στην πίστα 8.30 το πρωί για να πάρουμε μέρος στο free practice. Μητρή. Ρε, δεν έχουμε πιει καφέ ακόμα, θα μας τα πούνε. Ξέρω, ούτε εγώ. Θέλω να πιω κι εγώ. Εδώ μάλλον θα χτυπάμε τα μπελάκια, αλλά χωρίς, με επιφύλαξη. Έτσι νομίζουμε. Εδώ ελπίζουμε να μην το επισκεφτούμε το penalty box. Άντε, ρε. Τα παιδιά της Atlas σαν πιο έμπειροι μας εξηγούν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε για να μην πάρουμε καμιά ποινή και κάνουμε και το περίφημο track walk για να δούμε λεπτομέρειες στην πίστα. Πώς αισθάνεσαι στο πρώτο σου track walk? Αφού έχω το Μάνο, πολύ καλά να σου Όλα έτοιμα για το πρώτο practice στην πίστα, πρώτη επαφή. Έχω το νούμερο 8, το πρώτο κάτι που παίρνω. Είναι ο αγαπημένος μου αριθμός, το ξέρετε. Τελειώσαμε τις δύο μας προπονήσεις, μία κανονική φορά, μία ανάποδη. Κάποιο σχόλιο για τη χάραξη, για την πίστα, για τη δυσκολία, για την ευκολία? Είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι περιμέναμε. Είναι πολύ τεχνική, μπορείς να αφήσεις κάτι να παίξει φρένο από εδώ από εκεί. Θέλει χρόνο για να ετοιμάσεις, δεν μπορείς να πας τελευταία πρώτη θέση που λέω λόγω πρώτη πεντάδα. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό, ήρθαμε για αυτή την εμπειρία. Κάποιο reality check με τους πρώτους? Κανένα. Ναι. Είμαστε εκεί που περιμέναμε. Ναι, όντως. Κάνα δευτερόλεπτο πίσω, πάνω κάτω. Ισχύει. Αξιοπρεπέστατα, ναι. Τα πάντοκ μας, το stand του Γιώργου, το κράνο stand. Τι λέγατε μάλλον? Λέμε το πώς δεν θα τα σκατώσουμε, νομίζω είναι λίγο δύσκολο. Δημήτρη, τι γίνεται? Τι? Περιμένουμε για το briefing τώρα. Το οποίο θα είναι στα πολυδάρια και δεν θα καταλάβουμε το χρηστό μας. Μια χαρά. Μια 50 ομάδες, μιλάμε για 150 άτομα. Πες τρεις οδηγούς να έχει κάθε ομάδα. Ναι, μίνιμουμ, ναι. Χαμός. Και μέσα σε αυτό το χαμό, ποιος θα κάνουμε εμείς, πού θα βρισκόμαστε. Και κάποιοι τραγικοί Έλληνες. Εδώ ο Δημήτρης έχει λίγο άγχοφε. Κατουργέται πολύ εδώ και ανά 5 λεπτά κατουργέται. Δεν το προβληματίσουμε. Ήρθε η ώρα όμως να μπούμε πίστα για τα δοκιμαστικά για να δούμε τι θέση θα ξεκινήσουμε στον 4ωρο αγώνα του Σαββάτου. Ας γνωριστούμε λοιπόν. Είμαστε οι Funny Flatters. Είμαστε πρωταθλητές στο ελληνικό πρωτάθλημα Sim Racing εδώ και 2 χρόνια και πλέον πατάμε πραγματική πίστα. Στόχος μας δεν είναι άλλος από το να καταφέρουμε ακριβώς το ίδιο και σε πραγματικές πίστες. Είμαστε 20. Ωραία, πούλα. Κουραστικό. Μέση δηλαδή. Ναι. Παραπάνω. Παραπάνω. Ναι. Ναι. Εδώ τα παιδιά από την Atlas, δική επίδοση από το Μάνο. Όπα, 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 με την αεροδυναμική σου. Αυτό γίνεται, όποιος έχει 8 συσκευές πάνω στο ίδιο κράνος. Έχουμε καρτελάκι και το χτυπάμε και καταλαβαίνει ότι μπαίνουμε στην πίστα εμείς. Κάθε οδηγός έχει δικό. Βλέπουμε αυτόν τον αγώνα σε ένα μεγάλο practice εν ώψη του αυριανού 7ωρου. Το μόνο που θέλουμε σήμερα είναι να μην κάνουμε λάθη στα διαδικαστικά για να μην πάρουμε αχρίαστες ποινές. Από εκεί και πέρα ο ρυθμός είναι κάτι που θα πρέπει να βρούμε μέσα στο διήμερο. Πιέσεις ελαστικών, ναι, άλλαξες. Ξαναρτήσεις. Η κάμπερ η αριστερή δεν με βόλευε πολύ στο 3,1 και την πήγα 3,2. Okay. Και πάμε για εκκίνηση και σας προειδοποιώ, κρατηθείτε. Μου φύγε το παπούτσι, ρε μαλάκα! Εντάξει, αλήθεια τώρα.
Κανονικά θα πρέπει να πάρω το παπούτσι, να το δώσω στην ομάδα σαν άλλο βαλυριανό σπαθί και να το αφήσω πάνω στη φαντασία τους να με κάνουν ό,τι θέλουν με αυτό. Πάμε να το δούμε και από άλλη οπτική, έτσι πάνω από τις κερκίδες από τα παιδιά. Πάμε. Του πήγε το παπούτσι. Ναι. Ναι. Το λούσαμε. Εντελώς. Και του πεις ακριβώς δίπλα στον άλλο και το παίρνει το φοράει. Έλα, καλά πήγε αυτό. Νομίζω θα ήταν καλύτερο να μάθω να δένω πρώτα τα κορδόνια μου και μετά να θέλω να γίνω οδηγός, έτσι. Έχω χάσει 22 θέσεις πριν την πρώτη στροφή. Πρέπει να αρχίσω να προσπερνάω ο κόσμο, όχι όπως εδώ που με περνάνε άλλοι δύο. Κάπου πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, έτσι. Μπαίνουμε λοιπόν στην τελευταία στροφή της πίστας, περνάω αυτά τα δύο άτομα και πάμε στην ευθεία και έχω αυτόν στα δεξιά. Πάμε για την πρώτη στροφή που είναι μια γρήγορη αριστερή. Και μου έρχεται στο μυαλό το κόλπο που έκανα παλιά στο PlayStation. Εντάξει, εγώ πάτησα και φρένο και ο τύπος απλά μπήκε τάπα και έφυγε στα τσουβάλια. Α, το δούμε και από την πίσω κάμερα, γιατί δεν είναι ο μόνος τελικά που έφυγε στην πρώτη στροφή. Είναι λες και το level IQ έπεσε κατά 100 μονάδες αυτή τη στροφή, δεν ξέρω. Σε slow motion είναι ακόμη πιο αστείο, γιατί βλέπουμε τον τελευταίο απλά να περνάει 5 άτομα επειδή απλά πήρε σωστή γραμμή, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά είμαι 39ος και μπαίνω σε mood προσπέραση. Δεν ξέρω αν έχουμε πέναντι τώρα γι' αυτό εκεί. Εγώ πάτη τα χρόνια. Για να μην το ξύλω. Και έρχεται η ώρα που μπαίνω στα πίτ, έχω κάνει αρκετές προσπεράσεις, δεν ξέρω ακριβώς πόσες εκείνη τη στιγμή. Okay. Αλλά νιώθω ότι κάτι έκανα, ότι τα έχω πάει καλά. Βγάζω το κινητό από το τιμόνι, βγάζω και τα κιλά από το καρτ και πάω για ζύγισμα. Αν κάποιος βρεθεί κάτω από 85 κιλά όταν βγει από το καρτ, παίρνει ποινή. Okay. Σου πήρε το παππούτσι. Ναι. Έτσι τα ρε μαλάκα. Το έχω δέσει. Εγώ τρόμαξα να μην σε πατήσει κανένας, μην γίνει κάτι. Πάλι καλά. Τραγικό. Αλλά το όσοσε. Πολύ καλά πήγε. Έκανα κάποιε προσπεράσει, τώρα δεν ξέρω. Έκανε. Στο δεύτερο μου στην τώρα με περνάει εδώ πέρα ένα, του δείχνω κι εγώ που να με περάσει. Προφανώς και υπήρχαν πιο γρήγοροι οδηγοί στην πίστα από μένα και ήθελα να μάθω από αυτούς. Είπαμε, αυτόν τον αγώνα τον βλέπω σαν ένα μεγάλο πράκτης και τίποτα παραπάνω. Ένας ακόμα με περνάει από εδώ αριστερά, του δείχνω κι εγώ που να μπει, αλλά ήταν λίγο αχρίαστο γιατί είχε ήδη μπει. Και κολλάω πίσω του για να μάθω τις γραμμές καλύτερα. Το θέμα είναι ότι πριν τελειώσει το stint, έμαθα αρκετά πράγματα ήδη από αυτούς και τον έναν τον προσπέρασα κιόλας. Πράγμα που άρχισε να με κάνει να αισθάνομαι πολύ πιο σίγουρος. Σε μια φάση με περνάει ο GP89, ο Γιώργος, και είναι το απόλυτο τεστ για μένα. Θέλω πραγματικά να τον ακολουθήσω στην πίστα. Συναντάμε όμως δύο οδηγούς που έχουν μάχη μεταξύ τους. Ο Γιώργος απορριμμένος προσπαθεί να καταλάβει γιατί το κάνουν όλο αυτό, αφού δεν συμφέρει κανέναν. Μια τέτοια μάχη, όλοι χάνουμε χρόνο. Περνάω τον έναν αφού η γραμμή του εδώ ήταν τέρμα χάλια. Ο Γιώργος τους έχει περάσει και τους δύο και θέλω να κάνω ακριβώς το ίδιο για να μην τον χάσω μπροστά μου. Το θέμα είναι ότι το παλικάρι εδώ πέρα παλεύει λες και κρίνεται το πρωτάθλημα, αλήθεια. Και δεν μου αφήνει χώρο να περάσω, χάνουμε και οι δύο χρόνο, δεν συμφέρει κανέναν όλο αυτό. Αλλά
Αλλά μετά από λίγο ήρθε η ώρα για την επόμενη μας αλλαγή, οπότε μπαίνω στα πιτ μαζί με τον Γιώργο. Αστρέλα. Αλήθεια. Αστρέλα, στο. Ευχαριστώ ρε. Άντε, καλή επιτυχία. Εδώ βλέπετε τον Dian, ένα παιδί που τρέχαμε μαζί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Sim Racing από το 2011. Μπράβο ρε. Αλήθεια. Πού το ξέρεις? Α, πήγαινα καλά, ε. Εγώ μάλλον κάτι έκανα πολύ καλά σε αυτό το στυντ, γιατί πήρα πολλά μπράβο από την ομάδα. Το αισθάνθηκα πολύ καλύτερο η αλήθεια από το προηγούμενο μου στυντ, αλλά ξέρω ότι υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση ακόμα. Είμαστε σε μια φάση τώρα, όπου ο Νάσος τρίβει τσιγάρο. Αυτή είναι η φάση μας. Είμαστε εδώ, βλέπουμε τον Δημήτρη, ο οποίος είναι μέσα στην πίστα. Η χρόνη μας είναι καλή, όχι εντελώς ανταγωνιστική, αλλά καλή. Κοντεύουμε στο μέσο του αγώνα, έχουν μείνει 7 λεπτά για να γίνει η αλλαγή φοράς. Οπότε στο 2 ώρο πάμε ανάποδη φορά τελείως, ανάποδα, πες το. Ακριβώς στα μέσα του αγώνα, οπότε μπήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας και έγινε η αλλαγή της φοράς. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα τρέχουμε την πίστα ανάποδα. Η ανάποδη φορά είναι αυτή που με βόλεψε και περισσότερο, μπορώ να πω. Εδώ είναι που, καθώς περνούσε και η ώρα, έβρισκα ακόμη καλύτερα τα πατήματά μου στην πίστα και άρχισα να κατεβάζω χρόνους. Έβλεπα κάθε στροφή, κάθε γύρο σαν προπόνηση για αύριο, για τον μεγάλο 7ωρο αγώνα της Κυριακής. Αυτό που καταφέραμε στον σημερινό αγώνα ήταν να πάρουμε την 8η θέση στην κατηγορία μας. Πράγμα που δεν μας έδειξε καθόλου, ίσα ίσα είχαμε πολύ υλικό στα χέρια μας για να έρθουμε την επόμενη μέρα πολύ πιο δυνατοί. Το σημαντικό ήταν ότι όλοι στην ομάδα το καταλάβαμε αυτό και περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η αυριανή μέρα. Πιστέψτε με, δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο με τον επόμενο αγώνα. Τα λέμε!